ο Σάββας Καλεντερίδης θα κλείσει και ο ίδιος, μια και ο Σάββας είναι ο άνθρωπος που εμπνεύστηκε και οργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Αλλά μπορώ να σας πω μια μικρή ιστορία για τον Σάββα και μένα. Είμαστε και οι δύο Μακεδόνες και είμαστε και οι δύο Σεραίοι. Και είμαστε φίλοι από τα εφηβικά μας χρόνια και πόντι φυσικά. Πέρασαν τα χρόνια και ο Σάββας έμπλεξε με την υπόθεση ο Τσαλάν. Και η τότε κυβέρνηση του Πασόκ επιχείρησε να φορτώσει όλα τα βάρη στο Σάββα για να γλιτώσουν οι υπουργοί. Ο Μιλόν ήταν τότε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ, δηλαδή όπως λέμε του ανώτατου καθοδηγητικού του οργάνου. Κάνει μία εκπομπή ο Τριανταφυλόπουλος με 3,5 εκατομμύρια τηλεθεατές εκείνο το βράδυ, γιατί όλη η Ελλάδα ήταν στις τηλεοράσεις για να δει τι έγινε με τον Οτσαλάν. Και διαβάζει μία ανακοίνωση ο Τριανταφυλόπουλος της κομματικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στην ΕΥΠ. Τόσο προχωρημένοι ήμασταν τότε οι ΠΑΣΟΚ, είχαμε και κομματική οργάνωση μέσα στην ΕΥΠ. Η οποία κατέληγε αυτή η ανακοίνωση, ότι ο Καλεντερίδης είναι προδότης και διπλός πράκτορας. Γυρίζει ο Τριανταφυλόπουλος σε μένα που καθόμουν δίπλα του και μου λέει: «Εσείς κύριε Πασβαντίδη που είστε μεγαλοστέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τι λέτε για αυτή την ανακοίνωση?» Και εγώ χωρίς να σκεφτώ καθόλου λέω ότι προδότης δεν είναι ο Καλεντερίδης. Είναι αυτοί που έγραψαν αυτή την ανακοίνωση. Την άλλη μέρα το πρωί, με συνοπτικές διαδικασίες, με καθαίρεσαν από την Κεντρική Επιτροπή και με διέγραψαν. Αλλά για μένα ήταν τίτλος τιμής εκείνη η διαγραφή, διότι υποστήριζα εκτός από έναν φίλο μου, έναν φλογερό και ανιδιοτελή πατριώτη, τον Σάββα Καλεντερίδη. Σάββα, ευχαριστώ.